καλύτερος, Γιώργος Λαστός, είσαι ο καλύτερος. Εντάξει ρε κορίτσια, σταματήστε. Σ' αγαπάμε Γιώργο. Εντάξει τώρα, εντάξει, έλα μωρέ. Είσαι ο καλύτερος αστυνομικός. Εντάξει τώρα, δε. Το βαλίσκα. Δεν σου έχω πει να μην ζάχνει την τσάντα μου. Βγάλε το δικό μου. Καλημέρα. Τρίτη φορά τι τους κάνεις και εγχείρηση. Τι πάθατε καλέ εσείς. Φέρ τον τώρα. Δεν έχω φορτίσει ακόμα. Δικό σου πρόβλημα, θέλω να φορτίσω κι εγώ. Το μοιραστούμε. Όχι, θα το χαλάσεις, δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα το χαλάσω. Αν το συνεχίσετε αυτό θα σας τα πάρω τα κινητά. Ορίστε μου, τα ρώστε τη στελίτσα. Τι είναι αυτό, ποιος τα φάγε αυτό. Αυτός. Θέματα, αυτή. Αυτιά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Έκλεισα ραντεβού με την τράπεζα για το δάνειο, ε! Στις 6! Θα μας ξεφορτωθείς, αγόρι μου! Βρήκατε σπίτι! Αχ, ναι, βρήκαμε το σπίτι, δεν νομίζω! Καλά, ε! Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό! Μόνο η κουζίνα, δεν ξέρω, θέλω να αλλάξω χρώμα, να το κάνω έτσι κάτι σαν λιλά, σαν λαχανή, ε! Ωραία, ευχάριστα νέα για σας και χαίρομαι πάρα πολύ. Ταυτόχρονα στεναχωριέμαι που φεύγετε, αλλά χαίρομαι που φεύγετε. Ετοιμάσου, Ρόμπιν. Το καθήκον μας καλεί. Συγγνώμη, γιατί δεν είμαι εγώ Batman. Αλλάξαν οι εποχές, αγόρι μου. Βάλε το κολάν σου. Η πόλη μας περιμένει. Yeah! Πού είσαι, γυναίκα νυχτερίδα. Το ραντεβού στις 6 μην ξεχάσεις. Γεια σας. Τι έχουμε, Βασίλης Ντούσκος, 17 ετών. Όχι, ρε. Άστα να πάνε, νέο παιδί. Μάλλον δηλαδή, γιατί το πτώμα ήταν απανθρακωμένο, αλλά βρήκαμε μια ταυτότητα σε ένα μηχανάκι, σκουτεράκι, μάλλον δικό του. Πολλά μάλλον ακούω. Θα μπορούσε να είναι ατύχημα. Τι να πω, βρέθηκαν πολλά από τσιγάρα στο χώρο. Η πυροσβεστική λέει μια σπιθαρκή για να γίνει όλο αυτό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν ήταν ατύχημα ή όχι. Κινητό τηλέφωνο δεν βρέθηκε, το οποίο είναι μάλλον ύποπτο. Το σκουτεράκι που είναι. Βασικά, όχι μάλλον, είναι πάρα πολύ ύποπτο. Το σκουτεράκι που είναι. Η Δάφνη βρήκε που μένει το θύμα. Είναι σε μια φάρμα 4 χιλιόμετρα από εδώ. Το σκουτεράκι που είναι. Γιώργο! Ναι, έρχομαι! Τέλεια είναι! Από τα 17 μου είχα να κάνω τέτοιο. Πώς είναι, μου πάει το κράνος. Άρχισες πάλι τα ίδια. Τι θες, ρε παιδί μου, να σε ξαναδιώξουν. Γιατί καλή, τι έκανα, μια βολτίτσα. Καβάλισες αποδεικτικά στοιχεία και τα κάνεις βόλτα πέρα δόθε. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτό λες, εντάξει, δεν είναι σοβαρό. Α, δεν είναι σοβαρό. Δεν θα σε εννοηθούμε ποτέ. Μην με γελούν τα μάτια μου. Τι είναι αυτό, Καλατζή. Είσαι ξεκούποντος. Είσαι έτσι ατιμέλητος. Πώς και έτσι. Δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξες. Καλατζή. Έχεις βρει γκόμενα. Καλατζή, πες την αλήθεια. Βρήκες γκόμενα. Άσε μας, δε μουρική. Έλα εδώ. Μην μου γυρνάς την πλάτη. Θα σε πατήσω. Δύσκολο να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Θα ξέρουμε μετά την νεκροψία. Η στάση του σώματος δείχνει ότι το θύμα δεν αντέδρασε στη φωτιά, άρα είχε χάσει τις αισθήσεις του. Προηγήθηκε ενδεχομένως μια δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα ή ίσως τον πήρε ο ύπνος. Ή μπορεί κάποιος ήδη να τον είχε σκοτώσει. Δεν υπάρχουν εμφανή δείγματα τραύματος. Επίσης δεν βρέθηκε κάποιο πινταχυτικό φωτιά στο χώρο. Θα μπορέσουμε να κάνουμε ταυτοποίηση του θύματος. Από τα αποτυπώματα δύσκολο. Φορούσε όμως πυρήμαχες μπότες. Τατουάζ στο δεξιό αστράγαλο. Και είναι πρόσφατο. Αυτό ίσως είναι χρήσιμο. Πολύ πρωτότυπο, ε. Τι, αφού είναι πρωτότυπο, άλλαξε κολόνια. Εγώ όχι. Τι ξέρω εγώ αυτή τη μυρωδιά. Είναι κάτι σαν grapefruit. Ναι, grapefruit. Είναι απολυμαντικό για επιφάνειες. Το χρησιμοποιούσα όταν δούλευα σε γυροκομείο. Αλλά εδώ, στον αχυρώνα τη σχέση έχει.
και είναι και τρομερά έφλεκτο. Για κάτσε ρε Γιώργο. Α, τι κάνεις. Περίμενε. Κάτσε να δω κάτι. Αργύρι! Αργύρι! Καλατζή, πού είσαι? Είσαι καλά? Όχι, δεν είμαι καλά. Μου έβαλες φωτιά, μου κατέστρεψε το σακάκι. Καλά, αν δεν ήμουν εγώ, δεν είχες γίνει κοκορέτσι. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα είχα πάρει φωτιά. Κι εγώ καλά είμαι, αν ενδιαφέρεται κάποιος. Εντάξει ρε παιδιά, έπρεπε να μάθουμε πώς έγινε, δεν έπρεπε? Ναι, ναι, μάθαμε τι έγινε, μάθαμε. Εμπρισμός έγινε. Έχουμε δολοφονία, μας υποχρέωσες. Και ρε, έπρεπε να βράμω δείξει τι να έκανα. Sorry κιόλας, sorry κιόλας. Συγγνώμη για το σακάκι σου. Εντάξει, θα σου πάρω άλλο. Άσε, μην ξοδεύεσαι. Καλά. Εντάξει. Ας συζητήσουμε άλλα θέματα, άλλα, ανώδυνα. Να πούμε... Τι να πούμε... Α, ναι! Να πούμε για τη νέα σου κατάκτηση. Ποια είναι, πώς τη λένε, πού τη γνώρισες, πού πήγατε πρώτο ραντεβού, εκεί στο εστιατόριο που σε είδαμε την άλλη τη διακοσμήτρια από το ίντερνετ. Όχι. Όχι. Δεν την πήγες εκεί. Α, αυτά τώρα μας τα λες, μάλιστα. Άρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Ωραία. Έλα μωρέ, πες. Στο ίντερνετ γνώρισες κι αυτή. Ταιριάζεται στο σεξ. Α, κατάλαβα. Δεν μπήκε ακόμη κάλτσα στο σιρτάρι. Κάλτσα στο σιρτάρι. Έκφραση είναι. Μουρική, ξέρεις, υπάρχει κάποιος λόγος που η προσωπική ζωή λέγεται προσωπική ζωή. Δεν μ' αρέσει να συζητάω αυτά τα πράγματα με τους συνεργάτες μου. Εντάξει, αλλά εμείς δεν είμαστε μόνο συνεργάτες. Είμαστε και λίγο φίλοι, δεν είμαστε? Ούτε με τους λίγο φίλους μου τα συζητάω. Κατάλαβα, δεν το κάνατε ακόμα. Πιστεύεις ότι είναι η κατάλληλη στιγμή? Για το σεξ. Δεν ξέρω τι συνήθειές σου. Μα. Καλημέρα. Γεια σας. Είσαι ο αδελφός του Βασίλη? Ναι. Τι συμβαίνει? Είπα στην όμως Αργύρης Καλατζής και η Μουρίκη. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Βεβαίως. Αυτό το αναγνωρίζετε? Δεν καταλαβαίνω. Ο Βασίλης μας ήταν ήσυχο παιδί. Ποιος μπορεί να ήθελε να του κάνει κακό? Πότε τον είδατε τελευταία φορά? Ήταν... πότε ήτανε? Παρασκευή βράδυ εννοώ. Ναι. Μήπως σας τηλεφώνησε στο ενδιάμεσο? Όχι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Δεν έχετε νέα του τρεις μέρες και δεν ανησυχήσατε? Θα πήγαινε σε ένα πάρτι. Καμιά φορά κοιμότανε σε φίλους του και πήγαινε κατευθείαν στο σχολείο το πρωί. Ξέρετε πώς είναι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Δεν μας μίλαγε και πολύ. Τον είχαμε συνηθίσει. Ο Βασίλης είχε αρρωστήσει. Είχε πάθει ένα ατύχημα με το μηχανάκι 6 μήνες πριν. Φοβηθήκαμε πολύ, αλλά το ξεπέρασε. Πού να ξέραμε.